Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας με το Λονδίνο και τον κύριο Δημήτρη Καντζελή, είναι διαχειριστής επενδύσεων και αποταμιεύσεων, διευθύνων σύμβουλος της X-Spot Wealth. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα κύριε Σαλαπάτε, ευχαριστώ εγώ για το τηλέφωνο. Λοιπόν, στη Βρετανία το κοινοβούλιο ενέκρινε το lockdown. Η χώρα κατέγραψε δυστυχώς το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από το Μάιο. Επειδή ζείτε και δραστηριοποιείστε στο Λονδίνο, θα ήθελα να μας περιγράψετε έτσι αρχικά την καθημερινότητα που διαμορφώνεται. Εντάξει, είναι σίγουρο κάτι το οποίο περιμέναμε, έτσι. Οι γιατροί μας είχαν προετοιμάσει, φαίνονταν τα πράγματα, δηλαδή μας είχαν πει από το προηγούμενο lockdown ότι κατά πώς φαίνεται τα πράγματα στην περίοδο που έχουμε την κανονική έξαρση των ιών, περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, θα πρέπει να περιμένουμε ένα δεύτερο κύμα. Ελπίζαμε να γλιτώσουμε ένα καθολικό lockdown. Δεν το γλιτώνουμε κατά πώς φαίνεται. Ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος σε αυτά που είπε προχθές. Είπε ότι το σύστημα υγείας δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Όταν γεμίσουν τα νοσοκομεία, δεν θέλουμε οι γιατροί μας να επιλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Ήταν ακριβώς αυτά τα λόγια του. Mm-hmm. Γι' αυτό είπε: δεν μπορώ να πάρω αυτή την ευθύνη. Πρέπει να πάμε σε συνολικό lockdown αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουμε λίγο και την κατάσταση προς τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η εικόνα που μας έδωσε. Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, το ίδιο lockdown όπως αυτό που ανακοινώθηκε στην Ελλάδα. Εδώ ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει στα γραφεία του αν θέλει. Κάποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά, mm-hmm. Εκτός από τα σούπερ μάρκετ και τα είδη πρώτης ανάγκης. Αλλά ισχύει ότι έχουν κλείσει όλα τα εστιατόρια, έχουν κλείσει τα μπαρ, οι pub, όλα αυτά τα μέρη όπου συνοστίζεται κόσμος, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουμε να μειωθούν τα κρούσματα. Νομίζω ότι θα μειωθούν αρκετά. Λοιπόν, ζήσατε τι θα πει κορονοϊός, όχι προσωπικά, αλλά μέσα από την περιπέτεια που βίωσαν άνθρωποι στο ευρύτερο περιβάλλον σας, οι οποίοι κόλλησαν κορονοϊό και ανάρρωσαν. Οπότε θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα, διότι και εδώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί αφενός. Αφετέρου από τις 6 το πρωί του Σαββάτου μπαίνουμε εκ νέου σε νέο καθολικό lockdown. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα για τους μικρότερους επιχειρηματίες, καταλαβαίνω τον κόσμο, καταλαβαίνω τους εργαζομένους, καταλαβαίνω τους πάντες. Είναι σίγουρο πάντως, γιατί μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Ξέρουμε όλοι να λέμε, αυτό που λέμε πρώτα είναι να έχουμε την υγεία μας. Και ξέρετε κάτι, είναι δύσκολο, αλλά είναι αλήθεια ότι όταν τα πράγματα φτάσουν εκεί, αυτό το οποίο μετράει περισσότερο είναι η υγεία. Mm-hmm. Ό,τι και αν έχουμε στο μυαλό μας, όσες συζητήσεις και αν γίνονται στα σπίτια ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλοι και οι πολιτικοί και οι επιδημιολόγοι έχουν το καλύτερο πράγμα στο μυαλό τους για εμάς. Δηλαδή, το ότι πρέπει να πάμε αυτή τη στιγμή στο lockdown, okay, μπορεί να καθυστερήσαμε να γίνουν κάποια πράγματα, μπορεί να μην έγιναν κάποια πράγματα σωστά, αλλά μου αρέσει πάντα να βλέπω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Οπότε, ξέρετε κάτι, όσο περισσότεροι άνθρωποι σωθούν από όλη αυτή την ιστορία, είναι το καλύτερο. Σε δεύτερη φάση, αυτό που θα πω είναι ότι όσες περισσότερες επιχειρήσεις μείνουν ανοιχτές, mm-hmm. είναι επίσης μια μεγάλη νίκη. Κάθε επιχείρηση που μένει ανοιχτή στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη νίκη. Γιατί εκεί έρχεται η κατάσταση στο 2020 και το 2021, στο να μείνουν ανοιχτοί όλοι. Mm-hmm. Πόσο εκτιμάτε ότι θα κοστίσει στην ελληνική οικονομία το δεύτερο lockdown? Οι κλάδοι της εστίασης και του λιανεμπορίου έχουν γονατίσει κυριολεκτικά και όλες οι επιχειρήσεις ζορίζονται αρκετά. Κοιτάξτε, τα νούμερα είναι ξεκάθαρα, έτσι. Από τα τελευταία projections τα οποία έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΑΕΠ φέτος θα υποχωρούσε 9%. Αυτό πριν το lockdown το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι, αν πάρουμε λίγο τις μετρήσεις σε σχέση με αυτό που ζήσαμε νωρίτερα τη χρονιά, θεωρώ ότι τα νούμερα δείχνουν ότι θα ξεπεράσουμε το 10% στην ύφεση. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν μιλάμε απευθείας για πολύ μεγάλα νούμερα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν έλεγε ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 2 χρόνια για να ανακάμψουμε, ίσως τώρα πάρει λίγο περισσότερο. Το σημαντικό όμως είναι να βγούμε νικητές από όλη αυτή την ιστορία και θα βγούμε νικητές. Και όλες, εδώ πέρα τουλάχιστον όλη η εικόνα που μας δίνεται είναι ότι ο επικεφαλής της Οξφόρδης βγήκε και είπε ότι υπάρχει περίπτωση μέχρι και το Δεκέμβριο, μέσα στο Δεκέμβριο, να έχουμε τα πρώτα εμβόλια, να μοιραστούν σε γιατρούς, να ενημερωθούν οι γιατροί για το πώς θα γίνουν, να ξεκινήσουν να εμβολιάζονται γιατροί, στη συνέχεια προσωπικό πρώτης γραμμής και μετά να πάμε, ξέρετε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα υγείας και σιγά σιγά να διαμοιραστεί στην υπόλοιπη κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 θα έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα για το τι θα επακολουθήσει. Τώρα, η πανδημία μοιραία έχει επιταχύνει
πολλές αλλαγές που από ό,τι φαίνεται ήρθαν για να μείνουν. Για παράδειγμα, θα πω εγώ, οι καταναλωτές ήδη έχουν στραφεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι πιθανό να μην επιστρέψουμε, για παράδειγμα, ποτέ στα προηγούμενα επίπεδα του εμπορίου με τον παραδοσιακό τρόπο που γνωρίζαμε? Κοιτάξτε, αν μιλάμε για αγορές όπως ζούμε εδώ στην Αγγλία, ιδιαίτερα στο Λονδίνο, σας λέω ότι αυτό είναι μια κανονικότητα για εμάς. Δηλαδή, το ότι θα συζητήσουμε κάτι αυτή τη στιγμή, θα έχω μια ανάγκη αυτή τη στιγμή στις 9 η ώρα το βράδυ, θα πατήσω το κουμπί, θα ψωνίσω κάτι από την Amazon και το επόμενο πρωί, ξημερώματα πρωί, θα είναι στο σπίτι μου, αυτό είναι μια κανονικότητα. Ναι, είστε πιο εξοικειωμένοι, είναι αλήθεια αυτό. Το ότι μεγάλα εμπορικά καταστήματα επίσης, και εδώ είναι για μένα το τι θα συμβεί, δεν ξέρω τι θα συμβεί, αυτό είναι το μεγάλο και το δύσκολο ερώτημα, ότι μεγάλα πολυκαταστήματα αυτή τη στιγμή αρχίζουν σιγά σιγά να, πώς να το πω, να μην έχουν λόγο λειτουργίας, γιατί πλέον ο κόσμος εδώ είναι τόσο πολύ εξοικειωμένος με το ηλεκτρονικό εμπόριο, που δεν έχει πια ανάγκη να πάει, ξέρετε, να κάνει κάτι. Από τη στιγμή που μπορείς να παραγγείλεις κάτι, να έρθει σπίτι σου και αν δεν σου κάνει να το γυρίσει πίσω δωρεάν, δεν υπάρχει ιδιαίτερα σε μια πανδημία λόγος να πας σε ένα κατάστημα για να είσαι με πολύ κόσμο μαζί, να δοκιμάσεις και να μπεις σε επίπεδα ρίσκου τέτοια. Άρα, νομίζω το μέλλον είναι η τεχνολογία έτσι κι αλλιώς. Ούτως ή άλλως υπάρχουν αρκετές startups στην Ελλάδα οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορα κομμάτια. Νομίζω, αν θέλετε, σε ένα ευρύτερο σχόλιο, θα πρέπει να στηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες. Αυτό είναι το μέλλον. Όχι να στηριζόμαστε στο κομμάτι του τουρισμού σε τεράστια επίπεδα, γιατί βλέπετε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Πάντως, συμπερασματικά, και πριν περάσουμε στο κομμάτι που αφορά τις εκλογές στην Αμερική, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα επιστρέψουν όλες οι χώρες σε ρυθμούς ανάκαμψης με τον ίδιο ρυθμό. Υπάρχουν έτσι κι αλλιώς άνισες δυναμικές. Σίγουρα. Χώρες όπως είναι η Ελλάδα, για παράδειγμα, έτσι, με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στον τουρισμό, είναι δεδομένο ότι θα στηριχθούν. Θα στηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η Ελλάδα θα είναι δεδομένο ότι θα ξαναβγεί στις αγορές. Θεωρούμε ότι θα στηριχθεί. Θεωρούμε ότι η χώρα μας ήδη βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάκαμψης. Εάν βγάλουμε δηλαδή το κομμάτι της πανδημίας, το οποίο έχει χτυπήσει όλες τις χώρες παγκοσμίως, νομίζω ότι η Ελλάδα ήταν σε πάρα πολύ καλή τροχιά επανόδου. Νομίζω ότι αυτό θα επανέλθει όταν ξεκινήσουμε και πάρουμε τα πρώτα εμβόλια. Ο κόσμος θα αρχίσει να αναθαρρύνει, η αγορά θα αναθαρρύνει. Αυτό όμως που πρέπει να σκεφτούμε καλά είναι ότι δεν πρέπει να κλείσουν οι επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή θα στηριχθούν οι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι εργαζόμενοι, άνθρωποι μακροχρόνια άνεργοι θα στηριχθούν. Ίσως το ποσό να είναι μικρότερο από όσο μπορεί, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει όμως να μείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις. Γιατί αυτό που φοβάμαι πολύ είναι ότι εάν προλάβουν και κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις, θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ίσως μετά ξεφύγουμε από το 18% επίπεδο ανεργίας που έχει γίνει projected για το 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι που πρέπει να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε. Δηλαδή, το διπλανό μας, τη μικρομεσαία επιχείρηση, να ψωνίσουμε τον καφέ, να ψωνίσουμε ένα φαγητό. Συγγνώμη που τα λέω τόσο απλά, αλλά είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Έτσι, πρέπει να τα λέτε για να καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, κύριε Καντζελή, τώρα, τι συνεπάγεται για την οικονομία η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Αμερική? Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και 3 μήνες αβεβαιότητας. Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς στην Export Wealth ούτως ή άλλως προετοιμαζόμαστε για την επόμενη τετραετία. Έχουμε κάνει τα σενάρια μας. Ούτως ή άλλως έχουμε ζήσει όλη την περίοδο της πανδημίας. Έχουμε βγει αρκετά καλά από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουμε φύγει από κομμάτια real estate, το οποίο χτυπήθηκε πάρα πολύ. Έχουμε φύγει από κομμάτια εμπορευμάτων. Στηρίζουμε τις εκδόσεις ευρωπαϊκών κρατών, Αμερική, Treasuries. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Επίσης, πιστεύουμε ότι το 2021 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά, μια πολύ θετική χρονιά για τα χρηματιστήρια παγκοσμίως. Θα δούμε ότι με την επάνωδο του εμβολίου θα βοηθήσει πάρα πολύ και αυτό στην όλη εικόνα. Έχουμε δει πόσο πολύ τρέχει ο Nasdaq και οι τεχνολογικές μετοχές. Είναι ακριβώς αυτό που αναφέρατε πριν σε όλο αυτό το κομμάτι. Παρότι μια προεδρία Biden θα μπορούσε να φέρει, ξέρετε, υψηλότερη φορολογία, τουλάχιστον αυτές είναι οι προεκλογικές εξαγγελίες, εμείς τα βάζουμε όλα αυτά, τα παρακολουθούμε όλα, αλλά τα μετράμε. Τι θέλω να πω. Παρόλο από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή η προεδρία Biden είναι πάρα πολύ κοντά, τουλάχιστον πιο κοντά από όσο βρισκόταν την Τρίτη το βράδυ, θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως θα υπάρχει ένας θετικός αντίκτυπος στην οικονομία, ο οποίος θα παραμείνει για την επόμενη τετραετία. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική και τα μεγάλα κράτη έχουν στηρίξει τους εργαζομένους πάρα πολύ. Δηλαδή, για παράδειγμα, το furlough scheme που έχουμε εδώ στην Αγγλία έχει όλους τους εργαζομένους οι οποίοι μπαίνουν σε αναστολή να πληρώνεται από το ίδιο το κράτος 80% του μισθού, μέχρι 2.500 λίρες. Αυτό είναι ένα πακέτο μαζί με όλα τα υπόλοιπα που ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια λίρες. Σημαίνει ότι η οικονομία έχει στηριχθεί, οι άνθρωποι έχουν στηριχθεί, έχουν cash, έχουν ρευστά διαθέσιμα.
θα επενδύσουν, είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν, είναι διατεθειμένοι να δουν θετικά όλη την κατάσταση όταν φύγει αυτό το σύννεφο το οποίο υπάρχει πάνω μας. Και τώρα, κλείνοντας, κατά τη γνώμη σας, η διαχείριση της πανδημίας ή της οικονομίας ήταν αυτή που καθόρισε το αποτέλεσμα για τον Τραμπ? Να το πάρουμε ανάποδα. Εγώ θεωρώ ότι εμείς θεωρούμε, σαν Expert Wealth, να το πω καλύτερα, ότι εάν δεν είχαμε το κομμάτι της πανδημίας, πολύ δύσκολα θα έχανε ο Τραμπ την επανεκλογή. Πάρα πολύ δύσκολα. Έχει πάει εξαιρετικά σε πάρα πολλούς τομείς, από το χρηματιστήριο μέχρι ακόμα και τα προβλήματα που υπήρχαν, η ηρεμία που είχε έρθει στη Μέση Ανατολή σε σχέση με προηγούμενες προεδρίες, παρά τα όσα λέγονταν. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν πράγματα να γίνουν καλύτερα ή χειρότερα. Αφήνω αυτά τα σχόλια σε πολιτικούς αναλυτές ή επιδημιολόγους. Νομίζω όμως ότι τα ίδια τα γκάλο, γι' αυτό το λόγο έπεσαν τόσο έξω. Στήριζαν πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι θα ψηφίσουν με βάση μόνο, αν θέλετε, την πανδημία ή με βάση την κλιματική αλλαγή. Είναι πράγματα τα οποία επηρέασαν όχι τόσο πολύ. Το πιο σημαντικό πράγμα ήταν η οικονομία. Για τον κάθε έναν Αμερικανό, το πιο σημαντικό πράγμα ήταν η οικονομία. Παρόλα αυτά τα οποία έχει πει ο Biden για κλιματική αλλαγή, για περιορισμό θέσεων στο κομμάτι της ενέργειας στις ΗΠΑ, θεωρούμε ότι θα είναι μια καλή τετραετία. Ήδη ο Biden στο Twitter αυτή τη στιγμή μιλάει σαν επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Λέει ότι εγώ παρότι έτρεξα σαν δημοκρατικός, θα είμαι ο επόμενος πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι, ξέρετε κάτι, χρειάζεται η Αμερική. Επλήγει την τελευταία τετραετία από μια διάσπαση. Είδαμε το καλοκαίρι τι συνέβη με αποκορύφωμα τα γεγονότα λόγω του θάνατου του Floyd. Έχουμε δει όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να έρθουν λίγο πιο κοντά. Νομίζω θα είναι μια καλή τετραετία γενικότερα. Λοιπόν, κύριε Καντελή, να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.